Καλή εβδομάδα να πούμε και πάλι. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Επίσης, καλή εβδομάδα. Για να μην λέμε για τα όργανα, κοίτα τώρα, τις μέρες που θέλουν να πούμε πολλά, έχουμε πίεση. Έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά για να μην λέμε για τα όργανα που χτυπάνε σε υψηλούς τόνους στον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και αυτό το χτύπημα, γιατί ήταν πολύ φίλια τα πυρά από τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, στη Νέα Δημοκρατία, σε δύο επιλογές, η μία κυρίαρχη στα εθνικά θέματα, να έχουμε μια τακτική προσέγγισης και καλών σχέσεων με την Τουρκία, και η άλλη σε ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύει το μεγάλο ή μικρότερο, θα φανεί, συντηρητικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και έχει να κάνει με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και στα δύο διαφοροποιείται, και μάλιστα σε απόλυτο βαθμό, με απόλυτο τρόπο, ο κύριος Σαμαράς. Λέει, για παράδειγμα, για τα ελληνοτουρκικά, δεν είναι ωραίο να συζητούμε με πειρατές, όπως χαρακτηρίζει τον Ερντοάν. Και για τα ομόφυλα ζευγάρια επιμένει στην πυρηνική, όπως λέει, η οικογένεια, σε αυτό που ξέρουμε, τους διακριτούς ρόλους του πατέρα, της μητέρας, σε αυτό που παραδοσιακά, λοιπόν, έχει η κοινωνία, όπως εκείνος λέει, συνηθίσει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Κοίτα τώρα, για να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε στο άλλο που έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Εδώ αξίζει να τους κάνουν κάνα χνέρι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή όποιοι άλλοι θελήσουν να ψηφίσουν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να πούν όχι, εμείς θα θέλαμε να βάλετε μέσα και την τεκνοθεσία. Να τους βάλουν κάτι μαξιμαλιστικό που να μην μπορούν να το βάλουν, δεν θα περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή εκεί που πάει να φτιάξει το ευρωπαϊκό του προφίλ ο Μητσοτάκης, να του κάνουν κανένα χνέρι άλλοι και να μην περάσει. Αυτό τους αξίζει τώρα, έτσι πως τα έχουν κάνει. Είναι μια συζήτηση όμως που ούτως ή άλλως γίνεται στην κοινωνία αυτή την ώρα, και ως μια συζήτηση που γίνεται στην κοινωνία και οι πολιτικοί δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια γύρω από κάτι τέτοιο. Τώρα, για να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είναι το λιγότερο σοβαρό κατά την άποψή μου, όχι υπό την καλά, έννοια σαφώ, όχι, συμφωνώ. Ναι. Δεν είναι της υψηλής πολιτικής. Πρέπει είναι να είναι προτεραιότητα ανάμεσα στην στα άλλα, αλλά δεν είναι της υψηλής πολιτικής. Ναι. Σε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς τώρα, μάλλον λίγο έτσι, κατά κάποιο τρόπο, προσπαθεί να χαϊδέψει ένα ακροατήριο το οποίο, όπως είπες, βρίσκεται στη δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο βεβαίως δεν καλοβλέπει τέτοιου είδους κινήσεις, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση, είτε αυτή είναι του Μητσοτάκη, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θα πρέπει, για να είμαστε και να στεκόμαστε σοβαρά απέναντι σε αυτά που έρχονται και σε αυτά που τρέχουν μέσα στην κοινωνία, να πούμε ότι καμία κοινωνία δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια σε τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα, ανεξάρτητα από την προσέγγιση που μπορεί να έχει ο καθένας, την οποία εγώ τη σέβομαι απολύτως. Είναι ένα ζήτημα όμως που έχει ανοίξει ούτως ή άλλως σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα ζήτημα που ανοίγει σε όλες τις χώρες οι οποίες θέλουν να θεωρούνται προηγμένες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανοίξει και στη χώρα μας. Το πώς θα κλείσει μένει να το δούμε και μένει βεβαίως να μας οδηγήσει η ίδια η κοινωνία σε αυτό που θέλει. Δεν μπορεί όμως να λέμε ότι πιστεύουμε στην πυρηνική οικογένεια. Τι θα πει πυρηνική οικογένεια? Από πυρηνικές οικογένειες προερχόμαστε όλοι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος διαφορετική άποψη από αυτού. Και δεν σημαίνει ότι αν η κοινωνία, η πολιτεία προχωρήσει στη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου γάμου, αυτό θα καταστρέψει την πυρηνική οικογένεια. Ναι, ξέρεις, νομίζω ότι αντιτίθενται σε αυτό, βάζουν μπροστά ότι έχουμε σύμφωνο συμβίωσης που λύνει τα τυπικά ζητήματα. Ναι. Ωραία, μπορεί να προχωρήσουμε και σε κάτι άλλο. Εγώ αλλά, θα λέω ότι όπως το λες πολύ σωστά, είναι σαν να δημιουργείς πολίτες δύο ταχυτήτων. Ότι όποιος θέλει να παντρευτεί του άλλου φίλου θα κάνει γάμο όπως τον θέλει, όπως γουστάρει. Ενώ ο άλλος όχι. Θα πάει σε ένα ψυχρό συμβολογραφικό γραφείο για να υπογράψει ένα σύμφωνο συμβίωση. Έχεις δίκιο ως προς αυτό ότι δεν μπορείς να έχεις δύο ταχυτήτων πολίτες. Δεν μπορούμε καταρχάς. Και δεύτερον, αφού όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι το κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή και στην κρεβατοκάμαρά του, είναι δικό του ζήτημα και δεν είναι ζήτημα έτσι, των πολιτικών, των δημοσιογράφων, των έτσι των αλλιώς, θα πρέπει να κάνουμε βήματα ως προς αυτό. Αν αυτό είναι λοιπόν, πάμε στο άλλο που έχουμε μπροστά μας, με την έννοια είναι σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό, ότι σε 15 μέρες
και λιγότερο, δηλαδή το παραπάνω Σάββατο θα είναι εδώ ο Ερντογάν, θα συναντιέται με το Μητσοτάκη. Ωραία. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν κάνει αυτή την ώρα κριτική στην απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ως πρώην Πρωθυπουργός και ως ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ πιστεύω ότι είναι ευαίσθητος στα εθνικά θέματα. Εξάλλου τέτοιου είδους κριτική έχει ασκήσει από άλλη πλευρά και ο κύριος Καραμαλής, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτός εκφράζει επιφυλάξεις για το αν... διαφοροποιήσεις και επιφυλάξεις για το αν θα πρέπει να έρθει ο κύριος Ερντογάν εδώ, αν είναι χρήσιμη μια τέτοια επίσκεψη, τι μπορεί να προκύψει από μια τέτοια επίσκεψη. Καμία αντίρρηση. Όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται και που καλώς γίνεται από τη στιγμή που έχει πραγματικά αυτό ως κίνητρο. Και επειδή και αυτοί που τα βάζουν στη συζήτηση δεν είναι τυχαία πρόσωπα, είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ένας και ανεπίσημα και ένας δεύτερος πρωθυπουργός, προφανώς δεν τα βάζουν τυχαία. Έτσι. Άρα νομίζω ότι σαφώς ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις που θέτουν γύρω από αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας χώρος κάπου εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στα δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, όπου φαίνεται πως μένει ακάλυπτος, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή να μετατοπιστεί προς το κέντρο. Αυτόν τον χώρο προσπαθούν να τον καλύψουν κυρίως ο κ. Σαμαράς και δευτερευόντως ο κ. Καραμαλής, ο οποίος δεν κινείται σε αυτούς τους χώρους κυρίως, κινείται περισσότερο προς τη λαϊκή δεξιά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εγώ ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Πραγματικά όλοι έχουμε επιφυλάξεις για το τι θα πει και θα πει εδώ ο Ερντογάν και πώς θα μετωπιστεί αυτή η επίσκεψη. Από την άλλη πλευρά όμως καταλαβαίνω και μια εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία λέει ότι δεν μπορώ με έναν άνθρωπο, με έναν γείτονα με τον οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να συναλλάσσομαι και να μην συνομιλώ. Μακάρι να μας βγει προς το καλό αυτή η επίσκεψη και να μην έχουμε τίποτα απρόοπτα τα οποία θα μας βάλουν σε νέες περιπέτειες. Μένει να το δούμε όμως αυτό πραγματικά, έτσι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτού του είδους οι απόψεις. Πραγματικά εμένα τουλάχιστον με βρίσκουν... Αυτό θα τα συζητήσουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Καπετάνος σε διαδέχεται. Οπότε θα δούμε πώς συμπεριφέρεται σε αυτή τη διαφοροποίηση η επίσημη Νέα Δημοκρατία. Γεια και χαρά, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.